το άμεσα, τουλάχιστον το 50% του άμεσα, θα είναι το μηνιαίως επαναλαμβανόμενο. Έτσι. Δηλαδή, αν εμείς μέχρι τέλος Απρίλη, αυτό το άμεσα, φτάσουμε 100 εκατομμύρια. Όπως ελπίζετε. Όπως ελπίζουμε, ίσως και παραπάνω. Θα είναι 100 εκατομμύρια. Θα έχουμε. Δεν θα είναι 100, θα είναι λιγότερο. Γιατί θα είναι γύρω στα 60, 70, 80 κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι πετυχαίνουμε το στόχο μας. Ποιος είναι το χρόνο από ληξιπρόθεσμα 1,5 δις. Μπορεί να τον ξεπεράσουμε κιόλας. Άρα από αυτή την άποψη, παρόλο ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα, πάμε έχει καλά. Πάει καλά. Έχει πάει και καλά. Ένα που θέλω να πω. Θέλω, αυτό ήταν κίνητρο σημαντικό που δώσατε. Βέβαια. Και εγώ θέλω να συγχαρώ και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και ιδιαίτερα τη μηχανογράφηση που με υπεράνθρωπες προσπάθειες σε χρόνους απόλυτα δεσμευτικούς υλοποίησε τα πάντα. Ναι. Αυτή από ό,τι βλέπω όμως σύμφωνα και με το πρωτοσέλιδο του Έθνους χθες, τέτοιες υπεράνθρωπες προσπάθειες για να δίνουν τις συντάξεις εν καιρός δεν υπάρχουν. Υπάρχουν γιατί δεν γίνεται. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο όπως είναι. Έχουμε δώσει, στημένο έχουμε το σύστημα. Δώσει ένα δελτίο τύπου με τα ακριβή στοιχεία. Η κατάσταση βελτιώνεται όχι όπως θα θέλαμε. Κατά την άποψή μας. Είναι αδύνατο πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι βελτιούμενο. Και όταν θα ήδη είμαστε στις παραμονές να αναθέσουμε το πρόγραμμα. Το μηχανογραφικό πρόγραμμα σύνταξε μια μέρα, όπου θα μηχανογραφεί ο χρόνος μία από το 2002. Αν συμβεί αυτό, σας λέω με τα λόγου γνώσεως. Αν πάρουμε αυτό, αν πάρουμε αυτό το μηχανογραφικό εργαλείο, οι συνταξιούχοι, οι επιχειρηματίες, οι συναλλασσόμενοι δεν θα επισκεφθούν τα υποκαταστήματα. Κάνουν. Δεν χρειάζεται. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό. Θα χρειάζεται μόνοι όσοι θέλουν να μας βλέπουν. Ένα μεγάλο μέρος έχει ήδη μηχανογραφηθεί, έτσι δεν είναι. Πότε... Από το 2002 και μετά όλα τα δικαιώματα είναι μηχανογραφημένα. Ωραία. Πότε πριν από το 2002 ότι... για μια σειρά επιχειρήσεις όπως είναι τράπεζες, ΟΤΕΔΕ και τα λοιπά είναι πάρα πολύ απλή η ένταξή τους. Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι με οικοδόμους, με... Ναι, και δεν μιλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν μιλάμε μόνο για το ΙΚΑ. Και από άλλα ταμεία υπάρχει μηχανογράφηση. Εμείς κάνουμε το ΙΚΑ, η ΙΔΙΚΑ ναι. Κάνει το αντίστοιχο για όλους τους υπόλοιπους. Είναι όντως 160.000 αιτήσεις που πρέπει να εξεταστούν, όχι. Όπως λέει το έθνος. Όχι. Πόσο τα ακριβή στοιχεία τα δώσαμε σήμερα. Είναι λιγότερο. Είναι πολύ λιγότερο, γύρω στις 50.000. Και η ροή είναι τέτοια. Και έχουμε δώσει ακριβή στοιχεία. Και η μισή από αυτούς έχουν ενταχθεί στην πρώτη συνταξιοδότηση. 50.000 γιατί σύνταξη μόνο από 20. 56.000. Με τη διαδοχή από 20. Έχει κι άλλα όμως. Τόσες έλεγε και το έθνος. Τα έχουμε δώσει όλα. Είναι διαδοχική, δεν νομίζω και ακριβώς. Τα έχουμε δώσει. Άλλη τόση είναι και από την διαδοχή. Το άθλημα είναι 160.000. Τα έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία εν υπόγραφα. Τα στοιχεία που δώσαμε δεν αμφισβητούνται. Ποιον αφορούν τα στοιχεία απλώς είναι το ερώτημα. Στους πάντες. Έχει και διαδοχή. Έχουμε δώσει για όλα. Κυρία Σπυρόπουλε, έχει καμία 50-60.000 για κύρια σύνταξη. Αν είναι 190-130 τότε, πότε θα πάρουν άλλο συντάξει. Ναι, αλλά είναι πολλοί όμως. Είναι 150.000 αυτοί οι οποίοι. Πώς ζουν αυτοί οι μεγαμότητες. Πάντως ξέρετε κάτι. Παίρνουν προσωρινή σύνταξη μερικοί. Όχι μερικοί, το 50%. Το 50% της σημερινής σύνταξης δεν νομίζω ότι. Το 50%. Όχι, όχι. Το 50% των δικαιούχων. Είναι 80% της τελικής. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους σας. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, καλό να περάσετε. Χρόνια σας πολλά. Καλά σουβλίσματα, καλά κρασά.